βασικό θέμα που απασχόλησε το σώμα ήταν το παράνομο κέντρο λαθρομεταναστών, κράτηση λαθρομεταναστών όπως λέγεται, που έχει μετατρέψει η κυβέρνηση το 6ο Σύνταγμα Πεζικού από τον Αύγουστο του 2012. Με την ευκαιρία ότι πλέον συμπληρώθηκαν σχεδόν 2 χρόνια από την λειτουργία αυτού του παράνομου κέντρου. Και λέμε παράνομο διότι δεν υπάρχει καμία νόμιμη άδεια για το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει επίσης δικαστική απόφαση, αναμένεται να εκδοθεί επί προσφυγής του Δήμου Κορινθίων και του Δικηγορικού Συλλόγου. Έμαθα ότι έχει κάνει και το επιμελητήριο. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι παράνομη, δεν είμαστε δικαστές για να το λέμε, αλλά αφού δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το σχέδιο μεταναστευτικών ροών που δεν περιλαμβάνεται η Κόρυθος, το συγκεκριμένο κέντρο λαθρομεταναστών, στο πρόγραμμα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση και την έγκριση που έχει τύχει από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι είναι παράνομο. Τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι πτυχές που αγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα, από την ανθρώπινη διάσταση των συγκεκριμένων ψυχών που σήμερα είναι φυλακισμένες μέσα σε αυτό το γκέτο. Τέθηκε το θέμα της παρανομίας, τέθηκε το θέμα των προβλημάτων που δημιουργούν στους περίοικους, στα σχολεία, στα αθλητικά κέντρα που είναι γύρω-γύρω από το συγκεκριμένο χώρο, και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα κατέληξε σε ένα ψήφισμα. Μάλιστα έχει γίνει και μια επιτροπή από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για να το ρετουσάρει το κείμενο, και αναμένεται το ψήφισμα αυτό και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα σταλεί βέβαια στην κυβέρνηση, στους βουλευτές, στα πολιτικά κόμματα και στον αρμόδιο επίτροπο, τον Έλληνα επίτροπο πλέον, τον κύριο Αβραμόπουλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να του εκθέσουμε το θέμα και το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος Πεζικού να σταματήσει να λειτουργεί πρώτον ως κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών και δεύτερον να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία, να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για χρήση τόσο από το Δήμο Κορινθίων όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπε αστυνομία, βλέπε πυροσβεστική, βλέπε περιφέρεια, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τόσες άλλες χρήσεις πέραν των αθλητικών χώρων όπως καταγράφονται στις προηγούμενες 4 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιγραμματικά λοιπόν σας λέω ότι η απόφαση, θα σας την πω ακριβώς όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν ρωτηθήκαμε ποτέ ως τοπική αυτοδιοίκηση για την ενέργεια αυτή, να μετατραπεί δηλαδή το 6ο Σύνταγμα Πεζικού σε κέντρο κράτησης εν μια νυχτή, εν κρυπτό, που έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων του στη Λαϊκή Βούληση και την Βούληση των Θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενημερώνω ότι ομόφωνες ήταν και οι προηγούμενες αποφάσεις, ομόφωνη ήταν και αυτή η απόφαση, διότι έτσι επιτάσσει η Κορινθιακή κοινωνία. Μέσα στο Συμβούλιο εκπροσωπούμε την Κορινθιακή κοινωνία. Διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί ο αρμόδιος υπουργός τότε, ο κύριος Δένδιας, σήμερα δεν είναι. Έχουμε τον κύριο Κικίλια, ο οποίος στις προσεχείς ημέρες θα είναι στην Κόρινθο, να του εκθέσουμε το θέμα, να δούμε και αυτός τι άποψη έχει περί του θέματος. Παρά τις επίμονες προσπάθειές μας για συνάντηση, συζήτηση, έκθεση, δεν δέχτηκε ούτε να μας ακούσει. Αυτή ήταν η δημοκρατική συμπεριφορά του κυρίου Δένδια. Την καταγγείλαμε τότε, την καταγγέλουμε και τώρα. Ασχετά αν άλλαξε πόστο, μα δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο. Διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί το συγκεκριμένο στρατόπεδο βρίσκεται 400 μέτρα από την κεντρική πλατεία, τα περιβολάκια της Κορίνθου, και 50 μέτρα από το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, πρώτο-δεύτερο λύκειο και πρώτο-δεύτερο γυμνάσιο Κορίνθου. Διαμαρτυρηθήκαμε και θα διαμαρτυρόμαστε διότι το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος Πεζικού που εδρεύει στην πόλη της Κορίνθου δεν περιλαμβάνεται στο ελληνικό σχέδιο δράσης διαχείριση μεταναστευτικών ροών όπως σας προανέφερα, το οποίο υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας έτυχε την έγκρισή της. Επίσης ο χώρος του στρατοπέδου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή κέντρου κράτησης, είτε κέντρου πρώτης υποδοχής όπως είναι στα νησιά, είτε κέντρου κράτησης των υποαπέλαση αλλοδαπών. Ο Δήμος Κορινθίων θα διαμαρτύρεται, θα αντιστέκεται με κάθε τρόπο έως ότου κλείσει αυτό το παράνομο κέντρο κράτησης και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση ο χώρος σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που προανέφερα. Ζητάμε να πάρουν θέση όλα τα πολιτικά κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνούν, αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΔΙΜΑΡ και τους ανεξάρτητους Έλληνες και όλα τα νόμιμα κόμματα που είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή. Και
Θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις τους και εν ώψη των εκλογών που διαφαίνονται, είτε γίνουν τον Φλεβάρι, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, είτε πάνε το 2016, θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις τους πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα για τους Κορίνθιες και τους Κορίνθιους. Και τέλος βέβαια μπαίνει και το θέμα της ανθρώπινης αξίας που θα μπει ιδιαίτερη παράγραφος στην συγκεκριμένη απόφαση και το ψήφισμα για τους λάθρομετανάστες, οι οποίοι ενημερώνω τους συμπολίτες μας ότι σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, είναι περίπου 736 λάθρομετανάστες στο κέντρο επάνω. Και είναι στεγασμένοι σε 4 κτίρια και επιπλέον έχουν γίνει άλλα 4 κτίρια, είναι σχεδόν έτοιμα για να υποδεχθούν και άλλους λάθρομετανάστες. Σήμερα όμως, όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομική διεύθυνση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχουν προσωπικό ασφαλείας, οι ιδιωτικοί σεκιουριτάδες, δεν προχώρησε το θέμα από την κυβέρνηση όπως είχε ελεγχθεί προεκλογικά, δεν έχει προχωρήσει. Κατά συνέπεια, η αστυνομική δύναμη τόσο της Κορίνθου αλλά και όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου που έρχονται αστυνομικοί από όλη την περιφέρεια και ταλαιπωρούνται με κόστος για το ελληνικό κράτος, δεν επαρκούν για να φέρουν και άλλους λαθρομετανάστες για τα υπόλοιπα 4 κτίρια, τα οποία σχεδόν τα έχουν επισκευάσει, συντηρήσει και ανασκευάσει.